Νέα πλήγματα στην πρωτεύουσα τη Ιωμένη, τη Ανά, από τι ένοπλε δυνάμει των Ηνωμένων Πολιτειών και τη Βρετανία, πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Αλμασιρά που πρόσκειται στου αντάρτε Χούθη. Τα πρόσθετα χτυπήματα που πραγματοποιήθηκαν το βράδυ τη Παρασκευή ήταν πολύ μικρότερα σε εμβέλεια από αυτά την προηγούμενη νύχτα, ανέφερε το CNN. Στόχευσαν μια εγκατάσταση ραντάρ που χρησιμοποιούν οι Χούθη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Αλτζαζίρα στο στόχαστρο, βρέθηκε αεροπορική βάση στα περίχωρα της πρωτεύουσας Ανά, ενώ αναφέρθηκαν επίσης εκρήξει στην πόλη Χοντέιντα όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του Διοικητηρίου των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων στις 3.45 π.μ. στις 13 Ιανουαρίου, οι Αμερικανικές Δυνάμεις πραγματοποίησαν πλήγμα εναντίον τοποθεσίας ραντάρ των Χούθη στην Ιεμένη. Αυτό το χτύπημα διεξήχθη από το αντιτορπιλικό USS Carney χρησιμοποιώντας πυράβλους επίθεση εδάφου και ήταν μια επακόλουθη ενέργεια σε συγκεκριμένο στρατιωτικό στόχο που σχετίζεται με χτυπήματα που έγιναν στι 12 Ιανουαρίου. Οι Χούθη είχαν εκτοξεύσει τουλάχιστον έναν αντιπλοϊκό βαλιστικό πύραυλο προ ένα εμπορικό σκάφο νωρίτερα την Παρασκευή. Την Πέμπτη, οι Ηνωμένε Πολιτείε και το Ηνωμένο Βασίλειο έπληξαν 28 ξεχωριστέ τοποθεσίε των Χούθη σε μια προσπάθεια να διαταράξουν την ικανότητά του να πραγματοποιούν επιθέσει σε διεθνεί ναυτιλιακέ λωρίδε στην Ερυθρά Θάλασσα.